984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα 26 Ιουλίου, καλό σας μεσημέρι, ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο χώρο των Ρίχτερ εξακολουθούν να χορεύουν οι κάτοικοι στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδο. 47 ειδονήσεις μετά τα 4,8 Ρίχτερ το πρωί του Σαββάτου. Έλεγχος σε όλα τα κτίρια του Δήμου, συνέστησε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης. Στην ανάγκη ελέγχων στα κτίρια, ιδίως σε παλιές κατασκευές, επισήμανε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός για τα συνεχή χτυπήματα του Εγκέλαδο, που πάντως έχουν προκαλέσει γενικευμένη αναστάτωση. Οι κάτοικοι ανησυχούν, καθώς η σεισμική διέγερση διαρκεί για μεγάλο διάστημα και δεν γνωρίζουμε τι ακολουθεί, είπε στον 984 σήμερα ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης. Είπε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου επιχειρούν να καταγράψουν το συντομότερο δυνατόν τις ζημιές, πρώτη οπτική επαφή, ώστε το αίτημα για εκτεταμένο έλεγχο να αποσταλεί άμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο, και επισημαίνει επίσης στους πιστούς πως 6 με 7 εκκλησίες έχουν υποστεί ραγμές, ενώ στο καμπαναριού εκκλησίας του Αρχοντικού η ζημιά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία στον κόσμο, ο κόσμος έχει δίκιο, δεν μπορεί να χορεύει τώρα από τις 4 του Ιούνιου μέχρι σήμερα και να μην ξέρει τι να κάνει, να μπει στο σπίτι, να βγει, να κάνει, να δείξει. Εντωμεταξύ υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία σε πρώτη φάση που κάναμε ένα έλεγχο, ο οποίος αυτός ο έλεγχος που κάνει ο Δήμος, πρέπει να το πούμε, είναι ένας οπτικός έλεγχος και είναι το πρώτο βήμα για να γίνει ο κανονικός έλεγχος που γίνεται από ειδικούς μηχανικούς της πολιτείας, μια επιτροπή δηλαδή που θα βάλει το Υπουργείο, αλλά αυτή έρχεται μόνο αν θα τους καλέσουμε εμείς, εντάξει. Εμείς λοιπόν θα κλείσουμε σήμερα, έχω βγάλει δύο συνεργεία έξω για να κλείσουν και τους άλλους οικισμούς που δεν μπορέσαμε να κλείσουμε τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε στον κόσμο ότι έγινε ένας σεισμός το Σάββατο πρωί στις 5 και κάτι λεπτά, 4-5 λεπτά που ήταν. Ο σεισμός αυτός ήταν 4,8. Δημιούργησε κάποια προβλήματα στην περιοχή και ειδικότερα σε κάποιους οικισμούς με παλιά σπίτια πετρόκτιστα που ήταν πριν τη δεκαετία του 60 και τα οποία άλλα από αυτά είναι εγκαταλελειμμένα, άλλα από αυτά είναι κατοικούνται. Εμείς σε πρώτη φάση, εγώ τουλάχιστον στις 5.30 ώρα με 6 παρά είχα επικοινωνήσει με τα δύο κέντρα υγείας που είναι στην περιοχή μου και με τα δύο αστυνομικά τμήματα για να δω αν υπήρχαν τραυματίες ή αν είχαμε κάποιο κακό συμβάν, ας πούμε. Και από τη στιγμή που διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε ένα τέτοιο γεγονός, ήρθα αμέσως εδώ πέρα, κάναμε μια πρώτη φάση, είδαμε τους οικισμούς που είχαμε είχαμε ενημερωθεί ότι υπήρχαν ρογμές, κάποιες κατολιστήσεις μικρές και κάτι τέτοια πράγματα. Και από ό,τι είδα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, λέτε επίσης ότι το βλέπω σήμερα, δηλαδή στο σημερινό φύλλο, ότι έχουν μπει και κατάλληλες σημάνσεις για επικίνδυνα σημεία, έτσι. Βάλαμε λοιπόν κάποιες σημάνσεις κατάλληλες. Δεν έχουμε το δικαίωμα καν να βάλουμε σημάνσεις στα σπίτια, αλλά βάλαμε σημάνσεις, ας πούμε, με κορδέλες στους δρόμους, μην καταρρεύσει κάποιος τείχος, κάτι τέτοιο πράγμα, και το οποίο, ας πούμε, θα μας δημιουργούσε έντονα προβλήματα. Έχετε μιλήσει με σεισμολόγους? Δεν κάνω καλό. Για να πάω στην πρώτη αναφορά που είπατε, ο κόσμος ανησυχεί, δεν μπορεί να χορεύει τόσες μέρες. Δεν μπορεί να λέει ο σεισμολόγος ότι θα ξαναγίνει σεισμός. Δεν το καταλαβαίνετε. Σαφέστατα, τι σας έχουν πει μέχρι στιγμής? Έχουμε ακούσει τον κύριο Τσελέντη αυτά τα οποία δηλώνει, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠΑ, τον κύριο Μαλέκα. Εσείς μιλάτε νομίζω και με τον κύριο Παπαϊωάννου από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, με τον κύριο Παπαϊωάννου μίλησα στις 5 και 5. Φανταστείτε, αμέσως μόλις σταμάτησε ο σεισμός, μίλησαμε αμέσως. Κύριο το πρωί. Μιλάω γιατί έχουμε εδώ ένα επιτεχνησιογράφο στο Δήμο μας, εδώ σε ένα κτίριο του Δήμου, ο οποίος είναι εδώ από το 2011 και ο οποίος ενημερώνει κατευθείαν τον κύριο Παπαϊωάννου στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και έχουμε έτσι μια πολύ στενή συνεργασία. Μιλάμε 2, 3 και 4 φορές την ημέρα, ανάλογα με το ότι εκδηλώσεις έχουμε εδώ πέρα. Είναι ένα φαινόμενο που εξηγείται πώς, δηλαδή, αυτή η σεισμική δραστηριότητα σας έχει πει από την μέχρι τώρα πορεία? Είναι απλά κάποια ρήγματα τα οποία ξύπνησαν, μικρά ρήγματα? Κοιτάξτε,
όσον αφορά τους σεισμούς, το λένε και οι ίδιοι σεισμολόγοι, δεν πρέπει να λέει κανείς πολλά λόγια, γιατί δεν είναι τίποτα σίγουρο. Ό,τι και να πεις, είναι υπόθεση. Το ίδιο λένε και οι σεισμολόγοι. Λοιπόν, τι έχω καταλάβει εγώ, μπορώ να σας πω, τίποτα άλλο. Εδώ στην περιοχή μας έχει κάποια μεγάλα ρήγματα, τα οποία όμως κοιμούνται και κοιμούνται χρόνια τώρα. Όλοι οι σεισμοί που γινόταν στην Κρήτη ή στη Δυτική ή στην Ανατολική ή στη Βόρεια Κρήτη, σε αυτά τα μέρη που είναι τα προβλήματα, όλοι οι σεισμοί ήταν υποθαλάσσιοι. Και κάθε φορά, κυρία Δουλγεράκη, θυμάστε τι λέμε όλοι. Μας έσωσε η θάλασσα, μας έσωσε το βάθος. Σωστά. Κάτι τέτοια πράγματα. Σωστά. Τώρα, αυτοί οι σεισμοί είναι στη στεριά. Και είναι και πολύ, το βάθος τους είναι πάρα πολύ μικρό. Σωστά, δηλαδή υπάρχει έχουμε σεισμό και 2 χιλιόμετρα, έχουμε σεισμό και 4 και 5,5. Όλο αυτό το κομμάτι μας ανησυχεί. Εκείνο που τουλάχιστον εγώ έχω καταλάβει ότι είναι ένα γεγονός, είναι ότι από κάποιο ρήγμα έχουν αποκολληθεί κάτι μικρά ρήγματα τα οποία θα ταρακώνουν την περιοχή. Αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει. Αν τα λέω σωστά, βάζω και μια παρένθεση εισαγωγικά, γιατί σας λέω. Σαφέστατα, ούτε σεισμολόγοι είμαστε, αλλά ούτε οι σεισμολόγοι μπορούν να προβλέψουν. Αλλά είπα μήπως. Δεν ξέρουμε αν αυτά θα έχουν συνέχεια. Πρώτον, και δεύτερον, αν ξυπνήσει κάποιο πιο μεγαλύτερο ρήγμα στην περιοχή. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν τώρα, για να σας περιγράψω μια κατάσταση, έχουμε κάνει κάποιους οικισμούς που τους έχουμε περάσει και έχουμε καταγράψει κάποια πράγματα σε πρώτη φάση. Θα πιστεύω ότι σήμερα έχω βγάλει 2 κλιμάκια έξω. Μήπως τελειώσουμε, καταφέρουμε να τελειώσουμε, διότι δεν έχω και μηχανικούς. Δεν έχω τίποτα. Και αυτό το πράγμα που κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Έχουμε σταματήσει όλες τις άλλες ενέργειες, γιατί αυτό προέχει και αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Το φαινόμενο λοιπόν που είναι σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου ελέγχου. Ναι, οπτικός έλεγχος όπως τον λέμε. Ακριβώς. Μετά την ολοκλήρωσή του. Λέτε ότι σήμερα περιμένετε να ολοκληρωθεί. Αυτό που κάνετε είναι συντάσσετε τα χαρτιά άμεσα και τα αποστέλλετε στα αρμόδια υπουργεία για να κατέβουν δικά τους κλιμάκια. Τι γίνεται? Ναι, εμείς μόλις τελειώσει ο οπτικός έλεγχος από τους δικούς μας μηχανικούς, που είναι το πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα στείλει όλα τα συμπεράσματα στο Υπουργείο. Ναι. Και θα τους καλέσουμε ή να πάρουν θέση και να κατέβουν κάτω ή να μας στείλουν κάτι. Αυτοί κανονίζουν τα πάντα, δεν κανονίζουμε εμείς. Λοιπόν, η Επιτροπή λοιπόν αυτή, αν εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα σε αυτούς, γιατί αποφασίσαμε, είδαμε ότι τα πράγματα είναι έτσι και αλλιώς και χρειάζεται να έρθει μια επιτροπή κλιμάκιο του Υπουργείου, το οποίο αυτό θα βάλει τις σημάνσεις. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να χαρακτηρίσουμε ένα κτίριο ότι είναι ακατοίκητο. Όπως το είπατε, σωστά. Δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Εντάξει, αλλά μπορεί να έρθει η επιτροπή κάτω που θα την καλέσουμε και να βάλει αυτή το σημάδι. Από εκεί και πέρα τώρα θα επιληφθεί και όλων των άλλων, αν κάνει δώσει αποζημιώσεις, αν δεν δώσει, και όλα αυτά είναι θέματα του Υπουργείου. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτές. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα, κυρία Δουλγεράκη, και από το σταθμό σας, επειδή πραγματικά μέσα και σε όλη αυτή την αγωνία που τραβάμε και που κρατάμε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ζημιές σε οικισμούς, σε εκκλησίες. Mm-hmm. Πάρα πολλές ζημιές. Παλιές εκκλησίες. Μιλάμε τώρα για 7 εκκλησίες, οι οποίες είναι άλλες σοβαρά και άλλες λιγότερο σοβαρά. Είναι παλιές οι εκκλησίες αυτές? Παλιές είναι όλες οι εκκλησίες και είναι οι Τρούλοι. Μάλιστα. Ή τα τόξα. Και δεν είναι ότι μπορεί να πέσει, ας πούμε, λίγο σοβάς ή κάτι τέτοια. Ρογμές οι οποίες είναι επικίνδυνες. Έχουν κλειδωθεί οι εκκλησίες αυτές για να μην μπαίνει μέσα κόσμος, να μην μπαίνουν πιστοί? Δεν μπορείτε να το κάνετε. Αλλά νομίζω ότι... Έχουμε ενημερώσει βέβαια και συνεχίζουμε. Τους εφημέριους και τα εκκλησιαστικά συμβούλια θέλετε να πείτε? Ένα καμπαναριό είναι στο αρχοντικό, που θα το πω τώρα, ας πούμε, έτσι, που είναι οι πληροφορίες μου από τους μηχανικούς τους δικούς μου, είναι ότι σε ένα του ίδιου μεγέθους σεισμό θα πέσει. Μάλιστα. Εκεί έχουμε βάλει κορδέλες γύρω-γύρω, έχουμε κάνει, έχουμε ενημερώσει τον κόσμο να μην περνάει από κοντά, να μην πλησιάζει και όλα αυτά.
Μάλιστα. Για ποιες άλλες εκκλησίες μιλάμε, σε ποιες περιοχές? Έχουμε και εδώ Σαρκαλοχωρή σε μια εκκλησία, έχουμε και στους Ζωφόρους στο Σαμπά, έχουμε και στο Γάση, έχουμε και στο Μουσούτα, έχουμε σε αρκετά χωριά. Μάλιστα, είπατε ούτως ή άλλως ότι είναι 6 με 7 παλιές εκκλησίες που παρουσιάζουν ρογμές, έχουν ενημερωθεί τα εκκλησιαστικά συμβούλια, έτσι ώστε και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά να πάρουν τα δικά τους τα μέτρα, ό,τι τους επιτρέπεται, τα απαραίτητα. Ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα ο πρώτος οπτικός έλεγχος. Ναι, δεν είναι σίγουρο. Εγώ ευελπιστώ να ολοκληρωθεί έτσι, γιατί εντάξει, πιέζω κιόλας. Πρέπει να τον ολοκληρώσουμε για να δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο. Μα κύριε Φραγκάκη, όταν έχετε μια σεισμική ακολουθία τόσων ημερών, ανησυχεί ο κόσμος. Όταν υπάρχουν τόσοι μετασεισμοί, γιατί μετά τα 4,8 που ήταν ας πούμε ο μεγαλύτερος, είχαμε και τόσους μετασεισμούς μέχρι και χθες το βράδυ. Με συγχωρείτε, ναι. Ο κόσμος ανησυχεί, τι αν κάνει. Μα είναι λογικό. Επιστρέφει ο καύσωνας στους 43 βαθμούς Κελσίου, να μένεται να φτάσει ο υδράργυρος μέσα της εβδομάδας με διάρκεια περίπου 7 ημερών, όπως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει στον 984. Το θερμό κύμα θα επηρεάσει όλη την Ελλάδα με μεγαλύτερη ένταση την Ενδοχώρα και την Νότια Κρήτη. Σε ρυθμό καύσωνα θα κινείται ως φαίνεται και όλη η νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης η Κύπρος αλλά και η Τουρκία. Μετά και την ολοκλήρωση, θα λέγαμε, τις περιόδων που είχαμε τα ισχυρά μελτέμια στη χώρα μας και που δροσίζουν κατά κάποιο τρόπο ιδιαίτερα περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, ταυτόχρονα βέβαια αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ακολουθούν πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, με αποτέλεσμα από αύριο, αλλά κυρίως Τετάρτη και μετά, να αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει και μάλιστα θα ανέβει σημαντικά. Με τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν τον υδράργυρο κοντά στους 43 με 45 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Φαίνεται δηλαδή ότι όλη η χώρα θα επηρεαστεί από αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα και βέβαια τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε όπως συνηθίζεται σε κλειστές περιοχές της υπηρετικής χώρας, όπως για παράδειγμα είναι η Θεσσαλία, η Αττική Βοιωτία, η Δυτική Σειραιά, η Πελοπόννησος. Ακόμα όμως και στην Κρήτη, στα νότια τμήματά της, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα καύσωνα τελικά θα έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια, ενώ τα πρώτα στοιχεία θέλανε να είναι κοντά στις 2 με 4 ημέρες, ίσως με τα τελευταία στοιχεία να ξεπεράσουμε τις 7 ημέρες διάρκεια σε ό,τι αφορά το κύμα αυτό καύσωνα και ίσως θυμίσει και το 1987 που είχαμε τον φωνικό καύσωνα με τους πολλούς οχρούς. Βέβαια, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι άλλες οι δομές τώρα και άλλες οι τότε δομές. Τώρα υπάρχει ο κλιματισμός, υπάρχουν τα κλιματιστικά σε πολύ μεγάλη χρήση. Οπότε θα αντιμετωπίσουμε πιο ανώδυνα, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν πάβει να θέλει μια εγρήγορση από την πλευρά των πολιτών, μια ετοιμότητα και από την πλευρά της πολιτείας, μιας και αυτή η πολύ θερμή αέρια μάζα θα κρατήσει για αρκετές ημέρες. Εκτιμούμε κοντά στις 5 με 7 Αυγούστου να ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το ισχυρό κύμα. Θα θυμίζει λοιπόν, λέτε, καύσωνα το 87. Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι Ενδοχώρα, όπως επίσης και νότια της Κρήτης, ότι θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Κύριε Μαρουσάκη, ξέρετε ότι πάντα σας ρωτάω, γιατί έχουμε μάθει από εσάς να ρωτάμε και λίγο με μεγαλύτερες λεπτομέρειες κάποια πράγματα. Πραγματική θερμοκρασία 43 βαθμοί Κελσίου, 42-43. Αίσθηση θερμοκρασίας μέχρι πόσο, κύριε Μαρουσάκη? Κοιτάξτε, ναι, βέβαια, αυτές οι τιμές θερμοκρασίας μετριούνται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και υποσκία. Όταν βρεθούμε τώρα, βέβαια, στον ήλιο, οι 43 βαθμοί μπορεί να είναι 48, να είναι 50 βαθμοί Κελσίου. Αν θα βρεθούμε και μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο βέβαια θα βρίσκεται κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί και πολύ περισσότερους βαθμούς. Και σε ό,τι αφορά την αίσθηση που πολύ σωστά επισημαίνεται, αυτό έχει να κάνει και με τη σχετική υγρασία, άρα περιοχές παραθαλάσσιες που εκεί πιστεύουμε ότι δεν θα πάει τόσο ψηλά η θερμοκρασία, δηλαδή δεν θα φτάσουμε τους 43-45 βαθμούς, μπορούμε να βρεθούμε κοντά στους 36-38 βαθμούς Κελσίου. Αυτοί όμως οι βαθμοί μπορεί να έχουν σαν αίσθηση τους 40 ή 44 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας της αυξημένης σχετικής υγρασίας που θα επικρατεί σε εκείνες εκεί τις περιοχές. Γι' αυτό και όπως τόνισα και στην αρχή, όλη η χώρα στην ουσία θα βρεθεί κάτω από την επίδραση αυτών των πολύ θερμών αερίων μαζών που ξεκίνονται για άλλη μια φορά από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Και δεν θα επηρεαστεί βέβαια μόνο η χώρα μας, θα επηρεαστεί το σύνολο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η Κύπρος
και μεγάλο τμήμα της Ιταλίας, αλλά και η περιοχή της Τουρκίας θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της πολύ ισχυρής θερμής εισβολής. Ο Θεός μαζί μας λοιπόν. Κύριε Μαρουσάκη, σας ευχαριστώ ακριβώς. Πολύ. Θέλει προσοχή, δεν χρειάζεται όμως πανικός. Ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Θυμίζει το 1987 σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά αυτού του ισχυρού θερμού κύματος. Παρ' όλα αυτά όμως, να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι καμία σχέση τότε δομές με τις σημερινές. Το αντιμετωπίσουμε κάπως πιο ανώδυνα αυτό το ισχυρό θερμοκύμα. Πρέπει όμως να υπάρχει ετοιμότητα από όλες τις πλευρές. Ναι, σας ευχαρίστησαν εμένα, αλλά τώρα ξέρετε με την τελευταία παρατήρησή σας να θέσω άλλο ένα ερώτημα. Όταν για δύο φορές εσείς λέτε και η πολιτεία πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, τι ακριβώς εννοείτε και τι προτείνετε στην πολιτεία? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήταν κακό να υπάρξουν έτσι κάποιες τροποποιήσεις ό,τι αφορά τις εργασίες που επηρεάζονται άμεσα. Η εργασία δηλαδή των ανθρώπων, των πολιτών που επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες. Σε εξωτερικούς δηλαδή χώρους και μάλιστα σε χρονικά διαστήματα τα οποία έχουμε το πικ, ας πούμε, δηλαδή το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας και των θερμοκρασιών. Άρα λοιπόν, όποια επαγγέλματα έχουν να κάνουν με εξωτερικούς χώρους που έτσι επηρεάζονται σημαντικά από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι να μην εκτελεστούν, ας πούμε, σε αυτό το διάστημα ή να υπάρξει μια τροποποίηση ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων σε αυτές εκεί τις καταστάσεις. Από εκεί και έπειτα, και βέβαια και οι κλιματιζόμενοι χώροι βοηθάνε πάρα πολύ για να μπορέσει ο κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κλιματισμό, και δεν είναι και λίγοι βέβαια οι συμπολίτες μας που ίσως έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις δυσάρεστες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, θα πρέπει να υπάρξει έτσι μια γρήγορση και από την πολιτεία για να προστατευτούν και αυτές οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, σε ετοιμότητα βρίσκονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης που πιέζονται λόγω της αύξησης κρουσμάτων και νοσηλιών λόγω κορονοϊού. 120 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό στα νοσοκομεία της Κρήτης, από αυτούς οι 106 σε κλινικές COVID και οι 14 σε ΜΕΘ. Αυξάνονται τα κρούσματα. Έχουμε μεγάλο μέρος του πληθυσμού ανεμβολίαστο. Γι' αυτό θα δούμε διασωληνώσεις και ίσως χάσουμε και κάποιους ανθρώπους. Παλεύουμε σε δύο μέτωπα. Εχθρός δεν είναι οι αρνητές, είναι ο ιός, υπογραμμίζει η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού. Αυξάνονται επικίνδυνοι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω της έξαρσης με τη μετάλλαξη Δέλτα. Ανοίγουν ξανά από σήμερα ολόκληρες κλινικές COVID που είχαν κλείσει στα νοσοκομεία της χώρας, επισημαίνει η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη. Είναι σωστές οι εκκλήσεις που κάνει ο Υπουργός Υγείας, σαφώς, και βλέπουμε μια αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι αυξανόμενη. Έχουμε και βαριά περιστατικά. Η θέση της Μίνας Γκάγκα, διευθύντριας της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Σωτηρία. Στο μικροσκόπιο την ίδια ώρα, τα νησιά που θεωρούνται ιδιαίτερα δημοφιλή για τους τουρίστες και ειδικότερα η Αντιπαρός Κοσύφνου, Σέριφος Μήλος Ζάκυνθος, Λέρος Κέρκυρα και Ρόδος. Στη Μύκονο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Η επόμενη ηλικιακή ομάδα μετά τους 15-17 ετών που μπαίνει στη μάχη των εμβολιασμών είναι οι 12 έως 15 ετών, όπως προανήγγειλε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ενώ πρόσθεσε ότι προχωρά ο εμβολιασμός στα παιδιά, καθώς μέχρι τώρα έχουν κλειστεί περισσότερα από 30.000 ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 15 έως 17. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση στους άνω των 55 να εμβολιαστούν, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου επανενώνεται η ελληνική οικογένεια και έρχονται σε επαφή νεότεροι με ηλικιωμένους. Πρέπει όλοι να είμαστε εμβολιασμένοι για να είμαστε ασφαλείς, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας. Με πανελλαδική στάση εργασίας απαντούν την Πέμπτη οι υγειονομικοί στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε μονάδες υγείας, φροντίδες ηλικιωμένων και ανθρώπων με αναπηρία. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, αναφέρει το Σωματείο χωρίς τους εργαζόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι ίδιοι στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι δεσμεύονται να συνεχίσουν τον αγώνα για να μην περάσουν οι διαχωρισμοί εργαζομένων, η αναστολή εργασίας και οι απολύσεις, να μην περάσουν τα σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις, η επέκταση των ΣΔΙΤ και οι συγχωνεύσεις των μονάδων υγείας.
Νέα μέτρα ισχύουν από σήμερα επίσης σε εστίαση και τουρισμό. Οι εργαζόμενοι που είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να πηγαίνουν στη δουλειά τους με 2 τεστ κάθε ημέρα. Τα τεστ είναι υποχρεωτικά από σήμερα και πρέπει να γίνονται 2 την εβδομάδα. Ένα rapid test και ένα self-test. Το κόστος επιβαρύνει τον ίδιο τον εργαζόμενο. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας καλωσορίζω ευθύς αμέσως στο πλαίσιο του δελτίου, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μόνο που, κύριε Χότζογλου, συνάδελφοί σας οι οποίοι επικοινωνούν με τον 984 λένε πάρα πολύ απλά ότι, ξέρετε, εμείς θα περιμέναμε πρωτίστως να μας πούνε ποιος θα χρεωθεί, τι θα χρεωθεί, ποιος θα βοηθήσει, πού θα βοηθήσει, πού έχουν πάει εκείνα τα σενάρια, αυτά που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι ενδεχόμενα αυτά να καλύπτονταν και από την πολιτεία. Γιατί 100 ευρώ το μήνα για εμάς είναι ποσό, ειδικότερα εάν, ιδιαίτερα αν έχουμε εμείς σπίτι, αν έχουμε οικογένεια. Ναι. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει χάσει τελείως το θέμα όσο αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι του να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Μετά τα 150 ευρώ που έταζε, τώρα μαζεύει κατοστάρια. Mm-hmm. Και δυστυχώς δεν θα έχει τα αποτελέσματα που αναμένει τέτοιου είδους πρακτικές και τακτικές. Να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, κατά της υποχρεωτικότητας και του ξαναγκασμού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανένα να εμβολιαστεί με το ζόρι. Από εκεί και πέρα υπάρχει το σκεπτικό από την κυβέρνηση, γιατί είχαμε μια επικοινωνία την Παρασκευή με τα συναρμόδια υπουργεία, ότι το κράτος, η πολιτεία παρέχει 3 διαφορετικά εμβόλια δωρεάν στους πολίτες. Αυτός λοιπόν που επιλέγει να μην εμβολιαστεί, να αναλάβει και το κόστος να στηρίξει την επιλογή του. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά έτσι. Θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι με τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα πετύχει το ποσοστό εμβολιασμού που επιθυμεί. Και φυσικά είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, σε εργαζόμενους, προσέξτε, που είναι ταλαιπωρημένοι εδώ και 18 μήνες, που έχουν φτάσει στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν φέτος είναι όλο αυτό το διάστημα είτε απλήρωτοι είτε προσπαθούν να επιβιώσουν για 12 μήνες με 534 ευρώ που πήραν για 5 μήνες. Αναφέρομαι σε εποχικά εργαζόμενους. Κύριε Χότζογλου, ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει το καλύτερο για το δικό του τον εαυτό και ελεύθερος να αποφασίσει για το τι θέλει να κάνει, να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί. Σας ρωτώ απλά, πάρα πολύ απλά. Είναι ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων σας οι οποίοι είναι κατά του εμβολιασμού συνολικότερα, δηλαδή ανήκουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, γιατί έχει μια άλλη γραμμή μέτρησης, δεν θέλουν να κάνουν κανένα εμβόλιο, είναι μόνο κατά του συγκεκριμένου του εμβολίου, είναι λόγω της έλλειψης ενημέρωσης, τι είναι αυτό που τους σταματάει αρνητικά απέναντι σε αυτόν τον εμβολιασμό? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι το ποσοστό ανεμβολίαστος στον κλάδο του επισκευισμού και του τουρισμού δεν είναι τόσο μεγάλο όσο προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν. Δηλαδή, εμείς έχουμε μιλήσει με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα και διαπιστώνουμε από την έρευνα που έχουμε κάνει, και μάλιστα το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι ξενοδόχοι με επιστολή τους, ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων έστω με μία δόση είναι περίπου 75%. Μάλιστα. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Λέω με μία δόση, γιατί δεν είναι κατά επιλογή τους να εμβολιαστούν με μία δόση. Γιατί εννοώ. Εμείς είχαμε ζητήσει την προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τους εργαζόμενους του κλάδου και του επισκευισμού και αν ήταν δυνατόν με το μονοδοσιακό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Το είχαμε ζητήσει από τον Μάρτιο. Ναι. Αυτό με επίσημο αίτημά μας. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Ακούγαμε μόνο εξαγγελίες και από τον κύριο Θεοχάρη και από τον κύριο Κικίλια και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι φωστήρες? Ανοίξανε την πλατφόρμα την ηλικιακή για εμβολιασμό 30 με 39 ετών, όπου εκεί βρίσκεται ο κύριος όγκος των εργαζομένων του κλάδου μας. Και εμβολιάσαν τον κόσμο αυτόν μετά τις 15 Μαΐου με AstraZeneca. Με αποτέλεσμα η δεύτερη δόση να είναι για τον Αύγουστο. Εμβολιάζαν τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού και του επισκευισμού με AstraZeneca και τους λέγανε η δεύτερη δόση τον Αύγουστο. Επομένως, για ποιο τείχος ανοσίας μιλάμε και πώς να προστατευτεί ο εργαζόμενος? Έπονται όλα αυτά που πολύ σωστά αναφέρατε, η έλλειψη σωστής ενημέρωσης, η προβολή κάποιων αντιεμβολιαστικών κινημάτων που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε πολλές χώρες του κόσμου, και φυσικά στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο
το ατυχές γεγονός που είχαμε με το θάνατο της συμπολίτησάς μας, της 40χρονης από το κορονοϊό. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα μείγμα όλο αυτό, μάλιστα, το οποίο η κυβέρνηση πλέον, από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και είναι κρίμα, γιατί έχουμε μια σεζόν μπροστά μας η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση πάντα με το 2020, έτσι. Mm-hmm. Και δείχνει ότι ο στόχος του 50% των αφήξεων σε σχέση με το 2019 και των 9 δις εσόδων είναι πολύ εφικτός να πετύχει. Είναι κρίμα και αμαρτία να βάζουμε τα χέρια μας και να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι τώρα, μας και να φέρουμε στις επιλογές της κυβέρνησης και μόνο. Να σας πω, βάζετε παραμέτρους σημαντικές. Πρώτον, ότι επιλέγουν με καθυστέρηση και στην ηλικιακή ομάδα από 35 και πάνω μετά το Μάιο να εμβολιάσουν ξενοδοχο υπαλλήλους, ενώ λένε ότι θα ανοίξουν τον τουρισμό με AstraZeneca, όταν λοιπόν βλέπουμε ότι έχει τη δυνατότητα μετά και από 2 μήνες να κάνει το εμβόλιο. 2,5 μήνες. Είναι το ένα κρατούμενο με τη λάθος διαχείριση. Άρα να φανταστώ ότι εξού και μία αντίδραση με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Από την άλλη, όταν λέτε ότι ξέρετε ένα 75% έχει κάνει την πρώτη δόση, αλλά πρέπει να περάσει και ο απαραίτητος χρόνος. Όταν μένει ένα 25%, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν νοσήσει και δεν είναι λίγοι για ένα εξάμηνο, δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο ούτως ή άλλως, ως έχει υποθεί. Είναι, και επειδή είναι πράγματα για τα οποία δεν υπάρχουν διευκρινήσεις και δεν υπάρχουν νούμερα για να ξέρουμε, νομίζω ότι Χρειάζεται σωστή ενημέρωση. Να φέρω παράδειγμα τον εαυτό μου και συγγνώμη που σας διακόπτω. Να φέρω παράδειγμα τον εαυτό μου. Εγώ νόσησα από κορονοϊό τον Απρίλιο. Και νόσησα πάρα πολύ άσχημα. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο και στο οξυγόνο για 10 μέρες. Για το επόμενο εξάμηνο δεν μπορείτε να κάνετε εμβόλιο. Είδατε που εδώ υπάρχει. Άρα είσαστε στους ανεμβολίες. Και άλλη αντιμετώπιση από γιατρό σε γιατρό. Εμένα η καθηγήτρια που με παρακολούθησε στο Σωτηρία ήταν κάθετη ότι πρέπει να εμβολιαστώ στους 2 μήνες. Μάλιστα. Εμβολιαστικά, κανονικά και με τις 2 δόσεις στους 2 μήνες. Πάνε συνάδελφοί μου οι οποίοι έχουν νοσήσει να εμβολιαστούν και στα εμβολιαστικά κέντρα δεν τους εμβολιάζουν. Και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα περιβάλλον ανησυχίας, αβεβαιότητας στους απλούς πολίτες, στους εργαζόμενους, οι οποίοι λένε δεν βαριέσαι. Μα αυτό δεν έχει να κάνει ωστόσο με το εμβόλιο που θεωρείται ως όπλο. Έχει να κάνει με τη λανθασμένη πληροφόρηση Ακριβώς. που δίνει η κυβέρνηση στο διαχειριστικό το κομμάτι και τίποτα περισσότερο, κύριε Χότζογλου. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου. Η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους θα υποστηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζόμενων. Τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους. Έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό. Είναι όμως απολύτως ρεαλιστική, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Και όπως ξέρετε, στον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι συνομοσπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχειρήσεων, των εμπόρων είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτατου μισθού λόγω των ειδικών συνθήκων που επέφερε η πανδημία. Και πράγματι, όλοι γνωρίζουμε ότι το ΑΕΠ πέρυσι μειώθηκε κατά 8% περίπου. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας, οι προοπτικές τις οποίες εμπιστεύομαι και προσωπικά. Η αύξηση την οποία θα αποφασίσουμε σήμερα προφανώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να θυμίσω όμως ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα, τη θέση εργασίας αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Όπως επίσης ότι η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζόμενων.
Και τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους. Έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό, είναι όμως απολύτως ρεαλιστική. Αλλά η κατεύθυνσή της παραμένει ουσιαστική, διότι δείχνει πως σταθερό μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και γιατί η αύξηση αυτή, εν μέσω των μεγάλων δυσκολιών της πανδημίας, σηματοδοτεί την αισιοδοξία μας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Εμπεγμός και προσβολή, αύξηση κατά 2% του κατώτατου μισθού, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξένου Γιαννακοπούλου. Η αύξηση παροδία του κατώτατου μισθού αποτελεί πάγωμα για ένα ακόμα χρόνο στα άθλια επίπεδα που τον κατέβασαν με κυβερνητική απόφαση εδώ και μία δεκαετία, καταργώντας την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου, των προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και αναδρομικών του νόμου 4760 του 2020 για συνταξιούχους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στον προγραμματισμό των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ΕΦΚΑ και ο ΑΕΔ για την εβδομάδα 26-30 Ιουλίου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 2,5 δις ευρώ σε 5,6 εκατομμύρια περίπου δικαιούχος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και να σας δώσουμε πληροφορίες, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο χώρο της παιδείας για το Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus. Λοιπόν, θα καλημερίσω ή θα καλωσορίσω τον κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου, τον κύριο Λουκά Γλύπτη. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι στην αδελφή Κρήτη, καλό μεσημέρι σε εσάς κυρία Δουλγεράκη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνετε. Δύο κουβέντες για να γνωρίσουμε το πανεπιστήμιο, να το γνωρίσει ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα. Ένα πανεπιστήμιο διπλά αξιολογημένο, κυρία Κοσμητώρα. Πολύ σωστά είστε ενημερωμένοι, κυρία Δουλγεράκη. Πράγματι, το Πανεπιστήμιο University of Central Lancashire Cyprus, αυτή είναι η πλήρης του ονομασία, το Euclid Cyprus όπως αλλιώς είναι γνωστό, είναι ένα διπλά αδειοδοτημένο, εγκεκριμένο και αξιολογημένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, τόσο από τις Βρετανικές αρχές, γιατί είναι ένα branch campus, δηλαδή είναι ένα campus ή στην Κύπρο από το University of Central Lancashire αφενός, και αφετέρου είναι και ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου, αναγνωρισμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, και άρα είναι αναγνωρισμένο, εγκεκριμένο, όπως είπατε, και αξιολογημένο τόσο από τις αρχές Κυπριακής Δημοκρατίας, τις αρχές διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, όσο και από τις αντίστοιχες της Μεγάλης Βρετανίας. Άρα προσφέρουμε δύο πτυχία στους αποφοίτους μας ως πανεπιστήμιο, πράγμα το οποίο αποτελεί και μια, θα μπορούσα να πω, εκπαιδευτική καινοτομία ή και πρωτιά. Και όχι μόνο αυτό, διότι αν το μυαλό μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές των παιδιών μας πηγαίνει απευθείας και στο κόστος, φαντάζομαι ότι αυτή η δυνατότητα απόκτησης και αυθεντικού βρετανικού πτυχίου στην Κύπρο με εξοικονόμηση κόστου σπουδών, ότι είναι ένα παραπάνω κίνητρο, έτσι. Πράγματι, αυτό είναι σαφές, διότι το Brexit, δηλαδή έξοδος Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται δυσθεώρητη αύξηση των διδάκτρων, στα οποία υπόκεινται πλέον οι φοιτητές της Ελλάδος. Ενδεικτικό είναι να αναφέρομαι ότι τα δίδακτρα κατά μέσο όρο στη Μεγάλη Βρετανία πλέον κυμαίνονται στις 16.800 ευρώ ανά έτος. Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο μας ή στην Κύπρο
είναι 8.500 ευρώ ένα έτος. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα 50%, μια 50% διαφορά στα δίδακτρα μόνο. Εάν συμπεριλάβουμε και το κόστος ζωής, το οποίο είναι σαφέστατα φθηνότερο στην Κύπρο σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία, τότε οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές που θα αποφασίσουν να αποκτήσουν ένα βρετανικό πτυχίο σε εμάς στην Κύπρο θα έχουν μια εξοικονόμηση της τάξης του 75% σε σχέση με τα δίδακτρα τα οποία θα αντιμετώπιζαν στην Αγγλία. Δηλαδή είναι κατά ένα τρίτο κατά μέσο όρο το συνολικό κόστος σπουδών. Κατά ένα τρίτο, είναι το ένα τρίτο, με συγχωρείτε, του συνολικού κόστου σπουδών που αντιμετωπίζει κάποιο σπουδάζοντα πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Γλύπτη, ξέρετε, για έκτη συνεχή χρονιά βρίσκεστε ανάμεσα στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκόσμια. Είναι το ένα, νομίζω, δεδομένο. Και το δεύτερο δεδομένο, το οποίο έχω ακούσει να τονίζετε, είναι ότι και οι τρεις σχολές σας στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, διοίκηση επιχειρήσεων, νομική, σχολή επιστημών, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι έχουν αναπτύξει και μια εξαιρετική διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα και νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ τους φοιτητές. Πράγματι, αυτό είναι σαφές. Και οι τρεις σχολές μας εδώ στην Κύπρο, τις οποίες πολύ ορθά αναφέρατε, έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο, με απότερο στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων μας, δηλαδή με την αποφύτησή τους, ή και με την παροχή εργασιακής εμπειρίας, η οποία όλοι γνωρίζουμε πόσο απαραίτητη είναι, κατά τη διάρκεια των σπουδών και πιο συγκεκριμένα κυρίως από το τρίτο προς το τέταρτο έτος σπουδών, που οι φοιτητές έχουν αποκτήσει και κάποιες πιο γερές βάσεις πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο και είναι και πιο όριμοι. Τώρα, αυτές οι συνεργασίες αναφέρονται, επισημοποιούνται μάλλον, με μνημόνια στην αντίληψη ή μνημόνια συνεργασίας, τόσο με επαγγελματικούς φορείς, δηλαδή με συνδέσμους επαγγελματικούς οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, προασπίζουν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα των επιμέρους κλάδων, όπως των ξενοδόχων, όπως είναι των τουριστικών πρακτόρων, όπως είναι ο σύνδεσμος εγκεκριμένων λογιστών και πολλοί άλλοι. Έχουμε λοιπόν τέτοιους συμφωνίες οι οποίες προβλέπουν την παροχή, αν μη τι άλλο, πρακτικής άσκησης προς τους φοιτητές μας. Και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι σημαντικότατος αριθμός αυτών των παιδιών μετά λαμβάνουν πλήρες συμβόλαια εργασίας, δηλαδή συμβόλαια πλήρους απασχόλησης με την αποφύτησή τους. Δηλαδή εμείς βοηθάμε τα παιδιά να αποκτήσουν ένα πρώτο βήμα εισόδου στην αγορά εργασίας, τα οποία παιδιά μετά με την καθοδήγησή μας και βέβαια με το δικό τους κόπο κατορθώνουν, είναι στο χέρι τους να κατορθώσουν αυτά τα συμβόλαια να γίνουν πλήρους απασχόλησης. Έχετε ήδη απαντήσει σε ένα ερώτημα που λέει, πριν σας το θέσει κάποιος, κύριε Κοσμήτωρα, που λέει γιατί να σας επιλέξουν, γιατί να επιλέξουν οι υποψήφοι το δικό σας το πανεπιστήμιο για το οποίο μας μιλάτε. Πού μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες, με ποιους μπορεί να έρθει σε επαφή για το Yokland Cyprus? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο πράγματι, όπως είπατε, συγκαταλέγεται στο 6,5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως με βάση το Center for World University Rankings. Αφετέρου, οι πληροφορίες, όλες αυτές οι πληροφορίες και γιατί θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί σοβαρά να σπουδάσει σε εμάς την Κύπρο και μάλιστα την αγγλική γλώσσα που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη για τη σημερινή επαγγελματική ανέλυξη των παιδιών σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις αποκομίσει κανείς επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.yuklandcyprus.ac.cy και εκεί θα λάβει όλες τις πληροφορίες, καθώς επίσης και το τηλέφωνο και το email του γραφείου εγγραφής φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Βουλγεράκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πάνω από 200.000 στρέμματα δάσους αλλά και καλλιεργημένων εκτάσεων έκαψε σειρά πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Αριστάνου στο νησί της Σαρδινίας. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Προκαλεί ανέμους και κεραυνούς η φωτιά που καίει από τα μέσα Ιουλίου στην Καλιφόρνια και μέχρι στιγμής έχει κάνει στάχτη 870.000 στρέμματα βλάστησης. Η πόλη Ντινάν στο νότιο Βέλγιο επλήγει από τις σφοδρότερες εδώ και δεκαετίες πλημμύρες χθες, αφού του καταιγίδα διάρκειας 2 ώρων μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους, οι οποίοι παρέσυραν αυτοκίνητα και κατέστρεψαν πεζοδρόμια χωρίς να προκαλέσουν όμως το θάνατο ανθρώπων. Κρίση στην Τινησία, πάφθηκε η κυβέρνηση από τον πρόεδρο. Ένοπλες δυνάμεις περικύκλωσαν το κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος της Τινησίας ανέστειλε το κοινοβούλιο και απέπεμψε το πρωθυπουργό. Στους δρόμους οι πολίτες μένονται οι συγκρούσεις με τις αρχές ασφαλείας. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Η Κρήτη φιλοξενεί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ για μία ακόμα φορά. Η FIBA και η ΕΟΚ πραγματοποιούν το European Challenger νέων ανδρών κάτω των 20 και το European Challenger νεανίδων κάτω των 18 έως την 1η Αυγούστου στα δύο αοράκια. Αύριο 3η 27 Ιουλίου ξεκινούν οι αγώνες European Challenger νεανίδων. 984. Ο καιρός. Έθλιος καιρός για σήμερα, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.